Να σας ευχαριστήσουμε που είδατε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι μια σημαντική περίοδος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια πρωτόγνωρη για τον κλάδο και όχι μόνο κρίση, η οποία θα βαθύνει το αμέσως επόμενο διάστημα με καταστρεπτικές για τους εργαζόμενους συνέπειες. Μάλιστα, όλα δείχνουν ότι θα είναι τόσο επώδυνη όσο και η εξωστρέφεια της οικονομίας της χώρας μας, πράγμα για το οποίο καφιόταν όλοι οι κυβερνώντες, παλιοί και νέοι, αριστεροί εντός εισαγωγικών και δεξιοί. Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν με τον πιο απόλυτο τρόπο το εύστοχο σύνθημα που λέει ότι ο καπιταλισμός είναι ο ιός. Δεν λέμε ότι ο κορονοϊός είναι ανύπαρκτος, ούτε υποτιμάμε την επικινδυνότητα της κατάστασης, κάθε άλλον. Άλλωστε, ως συνδικάτο, από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε τους κινδύνους και ασκήσαμε πίεση για μέτρα προστασίας των εργαζομένων και συνολικά της κοινωνίας, πράγμα που συνεχίζουμε να πράττουμε. Αυτή η επιδημία έγινε ο καταλύτης στο ξέσπασμα της κρίσης. Επίσης, αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη για την εργοδοσία και την κυβέρνηση, προκειμένου να δικαιολογήσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων μας. Στόχος τους είναι να απαλλαχθούν από όσες κατακτήσεις των εργαζομένων έχουν απομείνει, μιας και για αυτούς αποτελούν βαρύδια για την κερδοφορία τους. Από το πρώτο ξέσπασμα του ιού, οι εργοδότες του κλάδου δεν δίστασαν να απολύσουν εργαζόμενους, να αλλάξουν συμβάσεις, να μειώσουν μεροκάματα, να επιβάλλουν μονομερώς άδειες και πολλά ακόμη. Αυτό το έκαναν από την πρώτη στιγμή, παρόλο που όλα τα προηγούμενα χρόνια τα κέρδη τους κατέρριπταν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η επιβράβευση για αυτές τις ενέργειες εκ μέρους της κυβέρνησης ήταν να σπεύσει και να πάρει μια σειρά από μέτρα ενίσχυσής τους. Αυτό το έκαναν την ώρα που πολλοί συνάδελφοί μας δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε τα ψίχουλα του επιδόματος ενίσχυσης, όντας απασχολούμενοι με συμβάσεις της μιας ημέρας ή ακόμη και ανασφάλιστη. Τώρα ετοιμάζονται να μοιράσουν δις ευρώ προς ενίσχυσή τους και να υλοποιήσουν μια σειρά από μέτρα που θα μετατρέψει τους εργασιακούς χώρους σε ακόμα χειρότερα κάτεργα. Ετοιμάζονται να ξεμπερδεύουν μια και καλή με τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Στοχεύουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη αυτούς με τον οποίο τον Ιδρώτα αποκόμισαν τεράστια κέρδη, πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο τα τελευταία 6 χρόνια, πάνω από 22 δις ευρώ πέρυσι. Αυτούς που το μερίδιο τους από όλα αυτά τα κέρδη ήταν απολύσεις, μειώσεις μισθών, ανασφάλιστη εργασία, τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Η ανάπτυξή τους δεν ήταν ποτέ δίκαιη. Τώρα τι εννοούν αναφερόμενοι σε δίκαιο καταμερισμό των ζημιών και ποιοι το λένε? Αυτοί που ακόμη και σήμερα στείλουν χορό εκατομμυρίων μέσα από διάφορες business και αγοροπολισίες που βλέπουμε να πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα. Ήδη η εικόνα που έρχεται είναι ότι πολλές επιχειρήσεις, κυρίως εποχιακού χαρακτήρα, δεν θα ανοίξουν. Ενώ κάποιοι άλλοι συνεχίζουν τον εκβιασμό της λογικής «ανοίγω και δεν ανοίγω», επιδιώκοντας να αποσπάσουν ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση, να εκβιάσουν ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους για να χαμηλώσουν τις απαιτήσεις τους. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν και θα πληθύνουν κατά χιλιάδες οι άνεργοι. Κάποιοι από αυτούς δεν θα κάνουν ούτε ένα μεροκάματο για φέτος. Όσοι παραμείνουν στη δουλειά τους θα δουν τα μεροκάματα να πετσοκόβονται με τα έκτακτα μέτρα, που μόνο έκτακτα όμως δεν θα είναι. Πληθαίνουν καθημερινά οι απλήρωτοι. Έρχονται όλο και περισσότερες καταγγελίες λόγω της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Αυξάνεται και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς. Ήδη υπάρχουν συνάδελφοί μας, όπως διανομής και μπουφετζίδες, που έχουν να κάνουν ρεπό πάνω από 2 μήνες. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε και την ευκολία με την οποία κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και τις έρευνες και τις επιστήμες, τις κόβουν και τις ράβουν κοστούμι για τα κέρδη των ξενοδόχων, των tour operators και των άλλων μεγαλοεπιχειρηματιών. Ετοιμάζονται να στηβάξουν τουρίστες σε αεροπλάνα και αλλού και να τους φέρουν στα διάφορα τουριστικά φέρετρα, την ώρα που με θράσος βαφτίζουν τις όποιες αγωνιστικές συγκεντρώσεις και πρωτοβουλίες ως επικίνδυνες για την υγεία. Αυτή η κατάσταση έρχεται να προστιθεί στους ήδη αυξημένους κινδύνους λόγω της έλλειψης μέτρων πυροπροστασίας και αντιπλημμυρικών έργων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Χαλκιδική και μάλιστα με ένα σύστημα υγείας αποδεκατισμένο. Είναι επικίνδυνη για την υγεία των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών αλλά και των τουριστών. Με βάση και τα παραπάνω, συνδικάτο αποφασίσαμε να ενώσουμε τη φωνή μας με αυτήν των συναδέλφων μας στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, σε μια σειρά άλλες περιοχές από άκρη σ' άκρη της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε για άλλη μια φορά να πιούν στην υγεία των κορόιδων. Επιστρέφουμε το λογαριασμό με την οργανωμένη δράση μας,
την οποία όπως και είχαμε δεσμευτεί κλιμακώνουμε. Προγραμματίσαμε και ήδη ξεκινάμε ένα δεκαήμερο πλούσιας δράσης και καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε αυτό. Παλεύουμε αυτό το σχέδιο δράσης να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους δουλειάς και το οποίο θα κορυφωθεί στις 28 του μήνα με μαχητική κινητοποίηση στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Μια κορύφωση που δεν θα αποτελέσει το τέλος, αλλά την ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση της δράσης μας. Το διεκδικητικό πλαίσιο του συνδικάτου μας, κατάρτιση όλων των αντεργατικών πλαισίων νομοθετικού περιεχομένου, με ευθύνη των εργοδοτών και του κράτους να διασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τον επισκεπτισμό, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επαναπρόσληψη όλων όσων εργάστηκαν το 2019 στον επισκεπτισμό τουρισμό ως εποχιακή, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και τη σχέση εργασίας. Η επαναπρόσληψη να γίνει στις προβλεπόμενες από τις συμβάσεις καταληπτικές ημερομηνίες το αργότερο την 10η Ιουνίου. Να ακυρωθούν οι χιλιάδες απολύσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, να απαγορευτούν για το επόμενο διάστημα. Να τηρηθούν υποχρεωτικά όλες οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας στα ξενοδοχεία και στα επισκεπτικά καταστήματα. Να μην εφαρμοστεί η εκπεριτροπής εργασία. Καμία αρνητική αλλαγή στις συμβάσεις εργασίας. Επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού χωρίς επιβάρυνση των εργαζομένων. Άμεσα μέσα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να γίνουν δωρεάν τα τεστ για COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους. Να γίνουν προσλήψεις επιπλέον προσωπικού για την ορθή εφαρμογή των πρωτοκόλων προστασίας των πελατών και των εργαζομένων. Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλο το διάστημα της ανεργίας, με διασφάλιση όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Άμεση καταβολή τρίμηνης επιδότησης ανεργίας 1.800 ευρώ σε όλους όσους εργάστηκαν στον επισκεπτισμό, τουρισμό, ξενοδοχεία το 2019 ως εποχιακή, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και δεν έχουν μέχρι τώρα λάβει καμία στήριξη. Πάυση πληρωμών σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, τράπεζες. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί στα λαϊκά νοικοκυριά. Διαγραφή των χρεών των εργατικών οικογενειών. Να ισχύσουν για όλους τα μέτρα μείωσης ενοικίου, αναστολής καταβολής δόσεων δανείου και ρυθμίσεων στην εφορία. Να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, ιδιαίτερα για τους σπουδαστές. Να ενταχθούν οι πρακτικάριοι στον τουρισμό-επισκεπτισμό στο έκτακτο επίδομα στήριξης. Να μπει τέλος στην απλήρωτη πρακτική άσκηση. Όλοι οι άνεργοι σπουδαστές θα περάσουν στο επίδομα ανεργίας για όσο διαρκεί η ανεργία. Να μην μπει κανένα εμπόδιο στην ολοκλήρωση της ειδικότητας σε περίπτωση μη έβρεσης πρακτικής άσκησης.